Αφορά στις οφειλές προς το ΙΚΑ, έχω εδώ μια κατάσταση του 17 και έχω τραβήξει μια γραμμή μέχρι τις 31 Δεκάτου του 12. Είναι εδώ και από εδώ και κάτω οφειλές. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί η επιχείρηση μετά από την πρώτη από τον Ιανουάριο του 2013 δεν έχει συστάξει προσωπικό. Και τι προκύπτει από εδώ? Ότι το 1/4 των οφειλών προς το ΙΚΑ και αντίστοιχα προς τη ΔΟΗ, που είναι ο φόρος μειωτών υπηρεσιών, είναι αποτέλεσμα δικαστικών αποφάσεων. Δεν ξέρουμε την επιθυμία σας, κύριε Πρόεδρε, και δεν θα επεκταθώ. Έχω εδώ την απόφαση που βασίζεται σε μια παραποιημένη θέση ενός άνθρωπου του Καλλικράτη. Με αποτέλεσμα έχουμε το 1/4 των οφειλών προς ΕΦΚΑ και ΑΔΕ, είναι από δικαστική απόφαση που μας αρέσει, δεν μας αρέσει, καταλαβαίνετε ότι είναι εκτελεστή. Θα μιλήσουμε και μετά για το τι είναι το ίδιο. Πριν από 2 χρόνια, μάλλον εδώ και 2 χρόνια, γιατί ακριβώς την ίδια μέρα έγινε η συνεδρίαση, κουβαράμε ένα σταυρό. Κουβαράμε ένα στίγμα ότι εδώ κάναμε και τι δεν κάναμε. Αλλά ποια είναι τα ζητήματα που άλλαξαν από τότε? Τα λέω εντάχει. Πρώτον, μεγάλο θέμα ότι δεν είχαμε ισορροπισμούς έναρξης. Ναι, πράγματι. Λέγαμε τότε, μας συμβούλευσαν ότι θα πάμε σε 12μηνη χρήση, γιατί το 9 ήταν η αρχική απόφαση προποποίησης επιχείρησης και το 10 ήταν η οριστική. Έπρεπε να πάμε βάση του Καλλικράτη να γίνουμε ΑΕΟΤΑ. Μας συμβούλευσαν λοιπόν, γιατί είναι φοροτεχνικό ζήτημα, ότι πρέπει να πάμε σε 12μηνη χρήση. Όμως αυτός που μας συμβούλεψε και δεν είναι πολιτικό πρόσωπο, είναι φοροτεχνικό πρόσωπο, γιατί είναι φοροτεχνικό το θέμα, όταν διαπίστωσε ότι δεν μπορούσε να γίνει το 12μηνη χρήση, δεν μας ενημέρωσε για να τα περάσουμε έστω εκ των υστέρων τους συλλογισμούς από το Διοικητικό και το Δημοτικό Συμβούλιο, με αποτέλεσμα να μείνουμε εκτεθειμένοι ότι εμείς σκόπιμα αποκρύψαμε τους συλλογισμούς για να αποκρύψουμε τα στοιχεία. Και πού πήγε ο ισολογισμός, γιατί υπήρχε ο ισολογισμός και είναι αυτός εδώ, κύριε. Ισολογισμός του 2009 που ήρθε στα χέρια μας αρκετά μετά από τότε που εκτεθήκαμε. Ο οποίος πήγε κατευθείαν στα χέρια του οικονομικού, του ορκωτού ελεγκτή του Δήμου, του κυρίου Τσιαμούρ. Ρωτήστε να επιβεβαιώσετε αυτό που σας λέω. Και όταν ζητήσαμε τον λόγο, μα καλά, τα στείλατε απευθείας εκεί, πήραμε μια απάντηση η οποία ήταν εκτός πραγματικότητας. Δεν την αναφέρω τώρα. Αν χρειαστεί, θα την πω μεθαύριο. Και αυτός ο ισολογισμός αναφέρει ότι τα κέρδη για το 9 ήταν 25.298,34 σε σχέση με 8.092 του 8. Παραθεμάτων, ήταν και κερδοφόρος. Ποιο άλλο ζήτημα μας απασχόλησε πριν από 2 χρόνια ήταν οι οφειλές σε τρίτους. Ζητήσαμε τη λίστα ποιες ήταν οι οφειλές που χρωστούσαμε σε τρίτους από τους εκαθαριστές. Έχει εδώ κάποια ονόματα που τα μαρκάραμε. Πρώτο είναι ένα όνομα ενός μηχανικού τοπικού, στον οποίο είχαμε αναθέσει την αποτύπωση, την καταγραφή για την νομοποίηση όλων των κτηρίων που υπήρχαν στο κεντρικό κέντρο. Πράγματι έκανε τη δουλειά. Εδώ αναφέρεται ότι το χρωστάμε 2.200. Και επειδή ξέραμε ότι τον ξοφλήσαμε, τον είπαμε τον άνθρωπο και έδωσε εξοφλητική απόδειξη στους εκαθαριστές ότι έχει εξοφληθεί ο κύριος αυτός. Και δεν είναι μόνη περίπτωση, είναι αρκετές τέτοιες. Άρα λοιπόν δικαιολογημένο να υπάρχει μια επιφύλαξη επί των τελικών οφειλωμένων σε τρίτους. Άσχετα αν παίρνουμε τη διαβεβαίωση ότι έναν προς έναν τους πήρε τηλέφωνο και τους έλεγξε ποια ήταν τα τελικά οφειλώμενα. Ποιο άλλο θέμα εθίγει? Το ύψιστο που αφορά την τιμή και την αξιοπρέπειά μας. Ότι έλειπαν 532.000 από το ταμείο. Κι ας διαμαρτυρόμασταν εμείς από εκεί που καθόμασταν,
ότι είχαμε άλλη διαβεβαίωση σήμερα το πρωί από τον λογιστή ότι αυτά μπήκαν σε λάθος κωδικό, μπήκαν στο 42 και στο 44. Φυσικό ήταν να κρατάμε όλη μια επιφύλαξη. Αλλά λέω εγώ, προτού βγούμε δημόσια και τα καταγγείλουμε ξανά, πέρα από όσα ακούστηκε στο Δημοτικό Σύμβουλο, δεν θα έπρεπε για την ανθρώπινη έτσι χειρονομία να υπάρχει μια επικοινωνία με τον λογιστή, να διευκρινιστεί τι τελικά είναι αυτά. Και επειδή αναφέρομαι σε πολιτικό όργανο, θέλω να πω δύο πράγματα. Κάθε φορά που συζητάμε εδώ για το κοινωνικό κέντρο, καταλήγουμε σε ένα συμπέρασμα. Αναφέρθηκε και την τελευταία φορά εδώ, νομίζω από την κυρία Κουζουλιάνη, ότι κανένα κοινωνικό κέντρο δεν είναι κερδοφόρο. Αντίθετα, όλοι αναγνωρίζουμε ότι όλα τα κοινωνικά κέντρα έχουν ανταποδοτικότητα στην τοπική οικονομία. Για να δούμε όμως και το γενικότερο πολιτικό περιβάλλον που είπε ο κ. Σουκαλάς, σε ποιο κοινωνικό πολιτικό περιβάλλον γενικότερο λειτουργούσαν τα κοινωνικά κέντρα. Θα μπορούσε ποτέ μια δημοτική, ένα δημοτικό κοινωνικό κέντρο, έστω και ΑΕ, να είναι κερδοφόρο όταν λειτουργεί μέσα από έναν άνισο ανταγωνισμό, όπου τα αριστερά και δεξιά κοινωνικά κέντρα επιδοτεί τη λειτουργία τους από το κράτος. Αναφέρουμε φυσικά στο ΣΥΕΛ και τη Βασιλίτσα, που επιδοτούνται από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, το ΒΟΡΑ που επιδοτείται από την ΕΤΑΛ, Ελληνικά Τουριστικά Κέντρα Δημοσίου, το ΠΑΜΑΣΟ επίσης. Πώς μπορεί αλήθεια να είναι κερδοφόρο ένα κοινωνικό? Και θέλω να μοιραστώ μαζί σας έναν προβληματισμό που με απασχολεί όλα αυτά τα χρόνια. Μήπως τελικά ήταν λάθος που κάναμε ένα νομικό πρόσωπο, μια δημοτική επιχείρηση που πρέπει να κρίνεται με τη λογική του κέρδους και της ζημίας, αφού τελικά είναι για το κοινό καλό αυτή η επιχείρηση. Δεν είναι ο στόχος να είναι κερδοφόρα. Μήπως έπρεπε να κάνουμε ένα κοινοφελές νομικό πρόσωπο για να έχει άμεση χρηματοδότηση από το Δήμο και όλα μείνει γάλα. Αυτό έτσι σαν προβληματισμό, και είμαι βέβαιος ότι αν απαντήσετε με ειλικρίνεια στον εαυτό σας, θα καταλάβετε ότι δεν έχω άδικο σε αυτό που λέω. Και τέλος να πω το εξής. Μην παραβλέπουμε ότι για 10 χρόνια το κοινωνικό κέντρο κέρδισε την εμπιστοσύνη του κόσμου. Και δεν το λέμε εμείς, το λένε τα βραβεία, σαν πρώτο κοινωνικό κέντρο στην Ελλάδα, το λένε η εμπιστοσύνη του κόσμου, το λένε όλοι αυτοί της τοπικής αγοράς που ευεργετήθηκαν από τη λειτουργία του κοινωνικού κέντρου. Γι' αυτό λοιπόν λέω τώρα εγώ, ρωτάω και ρητορικό και ουσιαστικό το ερώτημα. Τι είναι τελικά αυτό το ΙΚΑ που χρωστάμε? Είναι, κυρίες και κύριοι, τα εκατοντάδες μεροκάματα που έπρεπε να μπουν για να συντηρούνται τα χιλιάδες στρέμματα των μισθών. Και να συντηρούνται και να δικαιώνονται. Οι χιλιάδες εργατόρες για να συντηρούνται τα μηχανήματα που ήταν παλιά. Όλα αυτά εδώ, οι χιλιάδες ώρες για να υπάρχει προσωπικό, περισσότερο από όσο χρειάζεται, προσωπικό ασφάλεια και να είμαστε σε ετοιμότητα. Με αυτά όμως κερδίσαμε την εμπιστοσύνη του κόσμου. Και κέρδισε η αγορά. Πάτε λιγάκι σε έναν τουριστικό πόλο, στον Αγγλικόρα. Πόσο ΙΚΑ και μεροκάματα πληρώνει ο Δήμος και τον Αγγλικόρα? Έχει άμεσα ανταποδοτικότητα? Ποιος έχει? Η τοπική αγορά έχει. Άρα λοιπόν πρέπει να τα δούμε και από μια άλλη οπτική γωνία, κυρίες και κύριοι. Και μην τα βλέπουμε μόνο με την οπτική του κέρδους ή της ζημίας. Ναι, και εγώ δεν θα ήθελα να ήμουν αυτή τη στιγμή εδώ, μέσα στο κρίνο, με αυτά τα βάρη. Αλλά όταν, όπως το ποδόσφαιρο, συμβαίνει ο ξαφνικός θάνατος, όπως ήταν η εκαθάριση, γιατί εκεί οδηγηθήκαμε αναγκαστικά λόγω των μεταρρυθμίσεων που έγιναν και είχαμε όλες τις υποχρεώσεις των ΑΕ και κανένα δικαίωμα των ΑΕ, όπως είπε ο κ. Σουκαλάς. Είμαστε λοιπόν σε ένα διέξοδο. Και επειδή κινδύνευαν να χαθούν περιουσιακά στοιχεία, γι' αυτό και επιλέξαμε αυτόν τον δρόμο του ιδιώτη χρήστη των εγκαταστάσεων. Και επειδή μιλάμε για τη δημοτική περιουσία, εγώ θα ήθελα, επειδή ορίσατε κύριε Δήμαρχε και μια επιτροπή του ελέγχου του κοινωνικού κέντρου, θα ήθελα να ακούσω και τα πορίσματα αυτής της επιτροπής για το κέντρο.
για το να ακουστούν, μια και ακούγονται τόσα για ΙΚΑ, για ΣΥΚΑ και δεν ξέρω τι. Να ακουστούν και τα πορίσματα του χειρονομικού κέντρου κάποια στιγμή. Και από πλευράς εγκαταστάσεων, αλλά και από πλευράς λειτουργικότητας. Είναι η ίδια, άραξε κάτι, πώς ήταν, τι έγινε. Είναι η ίδια όλα αυτά τα χρόνια. Πρέπει να δώσει εκατομμύρια ευρώ. Λοιπόν, αυτά και βέβαια αφού θα ξανασυζητήσουμε πάλι, δεν θα ήθελα να τα επαναλάβω.